Για αυτό το DIY θα χρειαστείτε τα perler beads, έναν ή παραπάνω πίνακες, το πιαστράκι το οποίο δεν είναι αναγκαίο αλλά βοηθάει αρκετά, λαδόκολες και ένα σίδερο. Επειδή τα perler beads είναι κάτι τα οποία παίρνουν πάρα μα πάρα πολύ ώρα για να τα βγάλω βίντεο ολόκληρα, θα σας δείξω το σχήμα το οποίο πρέπει να φτιάξετε για να το αντιγράψετε. Μπορείτε να σταματήσετε εδώ το βίντεο για να το κάνετε. Και αυτό είναι το δεύτερο. Μπορείτε να βάλετε όσα πράγματα θέλετε. Μπορείτε να βάλετε παραπάνω στολίδια ή λιγότερα, να αλλάξετε χρώματα. Θυμηθείτε ότι είναι δικό σας και μπορείτε να το κάνετε σαφώς ό,τι θέλετε. Επίσης για αυτό το project δεν θα χρειαστείτε ζεστή κόλλα. Τα δέντρα ουσιαστικά ενώνονται μόνα τους. Στη συνέχεια βάζετε το σίδερο στην πρίζα και περιμένετε να ζεσταθεί. Εάν δεν ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε σίδερο ή είστε πολύ μικροί, τότε μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιο μεγαλύτερο. Το σίδερό σας δεν θέλετε να είναι ούτε πολύ δυνατό ούτε πολύ χαμηλό, απλά θέλετε να είναι κάπου στη μέση. Με το που ζεσταθεί μπορείτε να περάσετε τη λαδόκολλα από πάνω και σιγά σιγά να αρχίσετε να σιδερώνετε. Στη συνέχεια περιμένετε να κρυώσει λίγο η δημιουργία σας και σιγά σιγά η λαδόκολλα θα αρχίσει να ξεκολλάει μόνη της. Αν δείτε ότι κάποια σημεία δεν έχουν κολλήσει πολύ καλά, τότε μπορείτε να ξαναπεράσετε τη λαδόκολλα και να ξανασιδερώσετε. Στη συνέχεια, αφού το βγάλετε, μην ξεχάσετε να σιδερώσετε και την άλλη πλευρά. Έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να σπάσει η δημιουργία σας. Και αφού τα δύο κομμάτια είναι έτοιμα, είστε κι εσείς έτοιμοι να τα συναρμολογήσετε. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το DIY, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν ναι, κάντε κλικ στο κουμπάκι μου αρέσει και αν δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μου, τότε μπορείτε να κάνετε για περισσότερα τέτοια βίντεο. Να ξέρετε ότι αυτή την περίοδο θα ποστάρω κυρίως χριστουγεννιάτικα DIY, για τα οποία λατρεύω πάρα μα πάρα πολύ, ψάχνω καλύτερες ιδέες και βέβαια θα σας τις κάνω σε βίντεο. Είμαι η Νίκη και θα τα πούμε στο επόμενο μου βιντεάκι.